Από την αυτοδιοίκηση πάμε τώρα στη γενικότερη πολιτική και καλησπερίζουμε αμέσως τον βουλευτή Εύρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Μαρίνο Ζουνίδη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριο Ζουνίδη. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ειδικότερα τα τελευταία 2-24 ώρα, πρωταγωνιστούν στην πολιτική σκηνή, όμως με δυσάρεστα νέα σε ό,τι αφορά το κόμμα σας. Σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό, συμφωνείτε? Καλησπέρα. Όχι απόλυτα, ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα τα οποία θέλω να πιστεύω ότι ξεπεράστηκαν εν μέρη και αύριο ξεκινάει ένα καινούριο ξεκίνημα για μας. Τα τελευταία 2-24 ώρα έχουμε 3-4 παραιτήσεις. Έχω χάσει και εγώ το λογαριασμό. Εσείς τουλάχιστον ξέρετε πώς είναι. Βουλευτή, νομίζω δεν έχουμε καμία. Ο κύριος Δημήτρης Σταμάτης, πριν από λίγη ώρα. Δεν είναι βουλευτής, όχι. Δεν είναι βουλευτής, επομένως, καταλαβαίνετε, βουλευτής. Αλλά όπως και δεν να έχει πάντα το πράγμα. Δεν έχει παραιτηθεί κανένας. Έχουν παραιτηθεί κάποια υψηλόβαθμα στελέχη, ναι, που εμείς θεωρούμε αυτό ότι δεν είναι δυσάρεστη εξέλιξη. Υψηλόβαθμα και χαμηλόβαθμα στελέχη. Ναι. Κάποιοι βέβαια θεωρούσαν τους εαυτούς σας υπεράνω κάποιον άλλον, που εμείς αυτό τελικά καθένας, δεν διαφωνήσαμε σε αυτό. Ο καθένας μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του οτιδήποτε, δεν Θεό, είναι το ζήτημα. Θεό, το θέμα μπορεί είναι να έχει τον εαυτό του για Θεό. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Εμείς θεωρούμε ότι όλοι είμαστε ίσοι, ο καθένας έχει κάποιες αρμοδιότητες διαφορετικές από τον άλλον και λειτουργούμε πάντα ή προσπαθούμε για το καλό των Ελλήνων και της Ελλάδος. Ναι. Καλά. Αυτό είναι το αυτονόητο όμως, κύριε Ζουνίδη, θέλω να σας πω. Σωστά, πολύ σωστά. Ο στόχος είναι αυτός, αλλά η μέθοδη που χρησιμοποιεί ο καθένας για να πετύχει αυτόν τον στόχο νομίζω πως είναι και το κριτήριο. Αυτοί που εκφραστήκανε σήμερα, που βγήκαν στις τηλεοράσεις και περιφέρονται, δεν νομίζω να έχουν δώσει και το καλύτερο παράδειγμα εδώ και μερικά χρόνια. Εμείς πιστεύαμε ότι λίγο είχαν αλλάξει την νοοτροπία, αλλά δυστυχώς θεωρούσαν πάντα ότι αυτοί πρέπει να είναι πάνω από τους νεοεκλεγέντες και νεοεισερχόμενους στην Ελληνική Βουλή. Μάλιστα, γιατί δεν λέτε και τα ονόματα αυτών που... Τα ονόματα, ναι. Είναι ένας περιφερειάρχης που περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι. Είναι ο κύριος Μανώλης, ο οποίος δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος. Ο περιφερειάρχης ποιος είναι? Ότι ο Πάνος ο Καμένος τίμησε τους ευρύτες με το να αφήσει τον Ουζουνίδη τον Μαρίνο στον Ευρωβουλευτή. Αυτός και υπέρυξ αυτού από την πρώτη μέρα της ορκομοσίας μου κάνανε πόλεμο και ακολούθησαν βέβαια και άλλοι τρόποι να πολεμάνε τον πρόεδρο, αλλά ατυχήσανε. Ναι. Ο κύριος Μανώλης, πρέπει να πούμε πως ήταν μεταξύ εκείνων που θα έπρεπε να μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι να αποφασιστεί τελικά τι θα γίνει και μέχρι να οριστικοποιηθεί το πώς μοιράζεται, πώς κατανέμονται οι έδρες των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ήταν μεταξύ Μανώλη και Ουζουνίδη ουσιαστικά το τι θα γίνει. Πολύ και ποιος σωστά θα πάρει την έδρα, έτσι δεν είναι? Νάστε. Και όπως είχαν αυτοί εδώ στην Αθήνα την απέτηση να έχουν την έδρα αυτή, έτσι είχα και εγώ και ο ευρύτικος λαός την απέτηση και ο πρόεδρος, όπως έδωσε το λόγο του, τον τήρησε. Και μέχρι σήμερα, τους 6 μήνες που το γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα, ό,τι έχει πει το έχει τηρήσει. Καλά, βέβαια, θέματα, κύριο Ζουνίδη, λέει αυτός που περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι. Εσείς μπορεί να το ξεχάσετε, εγώ μας ακόμα θυμάμαι όλη εκείνη την ιστορία με, ναι, με τη δική σας έδρα και την δήλωση του ίδιου του πρόεδρου σας ότι το πού θα πάει η έδρα θα το αποφασίσει μία κλήρωση. Και θυμάμαι και τον κύριο Τέρεν Κουίκ που βγήκε. Δυο λεπτά. Και θυμάμαι και τον κύριο Κουίκ, ο οποίος βγήκε στη Δέλτα τηλεόραση. Ακούστε με λίγο, κύριε βουλευτά. Κύριε βουλευτά, με ακούτε, σας παρακαλώ. Θυμάμαι, επαναλαμβάνω όλο, και τον κύριο Κουίκ που βγήκε εδώ στη Δέλτα τηλεόραση και μας καθίβρισε για να μας πει ότι δεν θα αποφασίσουμε εμείς το ποιος θα γίνει, λες και εμείς διεκδικούσαμε τέτοιο ρόλο, και ότι θα αποφασίσει ο πρόεδρος του κόμματος. Ο κύριος Κουίκ είναι αρκετά μεγάλος και έμπειρος. Ούτε με ενδιαφέρει τι λέει ο κύριος Κουίκ. Εμένα με ενδιαφέρει τι λέει καλά πράγματα για σας έλεγε ο για το Πάνος κόμμα ο Καμένος και πώς είναι εμένα η σχέση μου σήμερα με την κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ναι, όπου δόξα τω Θεώ με την πλειοψηφία γύρω στα 16 άτομα έχουμε άριστες σχέσεις. Μάλιστα, Δημοσθένη, τι λες? Κύριε Ζουνίδη, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία δεν νιώθετε ότι τραυματίζει κέρια το μέλλον και την προοπτική και κυρίως την εικόνα των Ανεξάρτητων Ελλήνων? Πιστέψτε μου, όχι. Θέλω να πιστεύω ότι από αύριο και συγκεκριμένα από την Πέμπτη θα βγούμε πιο ανανεωμένοι και πιο δυνατοί.
Καλά, αυτό να περιμένουμε να το δούμε. Νέοι, να γίνει κέντρο συγκέντρωσης αποτυχημένων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, να γίνει αυτό ο πρόεδρός σας το επέλεξε και τώρα. Ένα λεπτό. Δεν το λέγατε αυτό μέχρι χθες. Ένα λεπτό, κύριε Ζουνίδη. Αν τότε πρέπει να χρεώσετε. Ένα λεπτό. Συγκέντρωση αποτυχημένων πολιτευτών και βουλευτών. Αυτό το χρεώνει το κύριο Καμένος. Κάποιον. Οι προτεργάτες, ένα λεπτό, του Αλεξάνδρου των Ελλήνων, είναι αυτοί που τώρα εσείς αποκαλείτε αποτυχημένοι με τον κύριο Καμένο. Ήταν ο πρώτος πυρήνας, αν το θυμάστε όλοι. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Ζώης, ο κύριος Γιαννάκης, ο κύριος Μανώτης, αυτοί πήγαν δίπλα στο. Τώρα τους λέτε αποτυχημένους και περιφερόμενους και αποστάτες λίγο. Σηκώθηκε και έφυγε. Ένα λεπτό. Και αποστάτες όταν. Δηλαδή ήταν λάθος η επιλογή του κύριου Καμένου να στηριχθεί σε όλο αυτό. Ένα λεπτό. Κάντε κριτική και στον πρόεδρό σας τώρα. Ότι κακός πρόεδρε τους είχες πάρει αυτούς στις αγκάλες σου και είχες επενδύσει πάνω τους. Όχι, δεν κάνω καμία κριτική. Πώς το κάνετε, έμεσα το κάνετε. Ξεκινήσαμε μια καινούργια. Ένα λεπτό. Κάνετε και κατανοούμε πολύ καλά ότι κάνετε. Κάποιοι δυστυχώς δεν ήταν διατεθειμένοι να αλλάξουν. Δεν με ακούσετε τι λέω όμως. Αυτούς που δεν ήταν διατεθειμένοι, που τα παλά μυαλά, παλαιοσκοπής, διεφθαρμένοι, οτιδήποτε. Τους επέλεξε ο πρόεδρός σας, κύριε Ζουνίδη. Ποιος είχε επέλεξε, εγώ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ, σας λέω, ότι ήμασταν οι νέοι μαζί με αυτούς που ήρθανε, που εκλεγήκανε οι βουλευτές. Δώστε μας μια αξιόπιστη εικόνα. Ναι, καλά. Χωρίς να προσθέτουμε άλλους βουλευτές που διαγράφει. Να κάνω μια δεύτερη ερώτηση, κύριε Ζουμίνα. Δώστε μας μια ακριβή εικόνα για ποια ήταν τα αίτια της κρίσης. Δηλαδή, να το ερμηνεύσω εγώ και να μου πείτε όχι, είναι ψέματα ή λάθος τα που μαθαίνουμε και κυκλοφορούνται. Ο κύριος Μαρκόπουλος και οι λοιποί είχαν εδώ και καιρό, και είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό είχαν διαφοροποιηθεί από τον κύριο Καμένο. Θα πω κάποια θέματα και πες μας ότι είναι λάθος και είναι ψέματα. Να μην βασιστούμε δηλαδή στις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ότι ξέρετε, οι δημοσιογράφοι είναι άθλοι και λέγανε ψέματα και τώρα λένε ψέματα. Ένας να μιλάει γιατί δεν σας ακούω. Και θέλω να μου πείτε αν αυτά που θα πω είναι αλήθεια για την κριτική που ασκήσανε στον κύριο Καμένο και έγινε η σύγκρουση ή όχι. Ποιος έχει δίκιο. Πρώτον, είναι αλήθεια ότι ο κύριος Μαρκόπουλος και οι λοιποί διαφώνησαν με τον κύριο Καμένα. Πρώτον, στο ότι που ζήτησε ο κύριος Καμένος με το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και του λέει να παραιτηθούμε οι βουλευτές για να δημιουργήσουμε πολιτικό πρόβλημα και μια εκλογές. Και αυτοί διαφώνησαν. Δεύτερον, διαφώνησαν με την πρόταση του κυρίου Καμένου να βγούμε από το ευρώ η Ελλάδα και να συνδεθεί με το δολάριο. Διαφώνησαν με τον κύριο Καμένο στη στήριξη για μια προοπτική συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι είναι πατριωτική αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ και με αυτούς θα κάνουμε κυβέρνηση, είτε σαν ενιαία έκφραση είτε δίνοντας ανοχή. Διαφώνησαν με τον κύριο Καμένο στο πώς αντιμετώπισε την περίφημη υπόθεση του Μαΐου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι είναι ή λένε ψέματα όλοι αυτοί. Κοιτάξτε λίγο, κοιτάξτε τα θέματα αυτά της συζήτησης, στο να κάνουμε συζήτηση και με το ΣΥΡΙΖΑ και για το δολάριο κλπ. Νομίζω ότι συζήτηση μπορεί να κάνει και ένα κόμμα και ο πρόεδρος. Ναι, αλλά ο πρόεδρος όμως τη συζήτηση αποχώρησε, κύριο Ζουνίδη. Όταν θα υπάρξει μια συζήτηση. Από τη συζήτηση αποχώρησε ο κύριος Καμένος. Στενότερη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί πλέον και βέβαια πρέπει να καθίσουμε όλοι να είμαστε γνώστες και να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Δεν ρώτησα αυτό όμως. Ρώτησα ότι αυτοί αφισβητούσαν ότι αυτές είναι σωστές κινήσεις. Λοιπόν, ναι ή όχι, αυτό πες μου, δεν θέλω παραπάνω. Ο κύριος Μαρκόπουλος τελευταία είχε δημοσιεύσει ο επιστημονικός του συνεργάτης μία φωτογραφία. Αφού παρακολουθείτε τα ΜΜΕ, θα την είδατε αυτήν την πολύ συζητημένη φωτογραφία. Εγώ είμαι εκλεγμένος με πρόεδρο τον Πάνο τον Καμένο. Οι εκλογές όταν θα γίνουνε, όποιο παλικάρι θέλει βγαίνει και διεκδικεί τη θέση ενός κόμματος. Όχι να βγάζει φωτογραφίες, όχι εγώ άλλα ρώτησα, να Ζουνίδη, κάνει υπογείως. Λοιπόν, εγώ άλλο ρώτησα, δεν μου απαντήσατε. Να κάνω μια ερώτηση. Άλλο ρώτησα. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν και όλα που είπατε. Συζητήσεις. Καλά. Δηλαδή, εσείς συμφωνείτε με την εκλογική συνεργασία ή στήριξη μιας κυβέρνησης με το ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε μας την δική σας. Εγώ προσωπικά θα ήμουν αντίθετος. Αντίθετος. Και πιστεύω ότι επειδή διαφωνούμε σε πάρα πολλά θέματα, πιστεύω ότι τελικά δεν θα μπορούσε να
προχωρήσει μια συνεργασία ανεξάρτητη των Ελλήνων και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και το ανέφερε σήμερα. Κύριε Ζουνίδη, να σας παρακαλώ, αφήστε μου λίγο να ολοκληρώσω. Ναι, λίγο σύντομα σας παρακαλώ. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά σε ό,τι αφορά το θέμα το μεταναστευτικό και σε ό,τι αφορά σήμερα την στάση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το ναι. πολυσυζητημένο χρέος της Ελλάδος απέναντι στους Ισλανδούς. Εντάξει, βέβαια, σε αυτά που σας ρώτησε ο κύριος Δούκας δεν δώσατε απάντηση, θέλω να σας πω, κύριε Βουλευτά. Θα επιχειρήσω μια άλλη ερώτηση και ελπίζω να πάρω την απάντηση που χρειάζομαι. Παρακαλώ. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα οποία πρότεινε ο κύριος Καμένος, τη συνεργασία εντός εισαγωγικών με τον ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά τα οποία αφορούν την παρέτηση των βουλευτών κλπ. Θεωρείτε πως αυτό ήταν μια... Άλλο δεν υπάρχει παρέτηση βουλευτή. Άλλο σας λέω, κύριε Ζωνίδη, δεν λέω ότι υπάρχει παρέτηση βουλευτή. Την παρέτηση των βουλευτών που πρότεινε ο κύριος Καμένος... Δεν είστε καλά ενημερωμένος. Δεν πρότεινε καμία παρέτηση. Ο κύριος Καμένος, παρουσία μας των 15 βουλευτών, ναι. κάνει προσωπικά τηλέφωνο στον κύριο Μαρκόπουλο, άλλο... στον κύριο Κουίκ, στην κυρία Κόλια. Κύριο Ζουνίδη, κύριο αφήστε, Κουράκο, ελέγξτε σας παρακαλώ, ελέγξτε σας παρακαλώ τη δική σας ενημέρωση και αφήστε τη δική μου προς το παρόν. Αποδεικνύεται πως η δική σας ενημέρωση είναι ελλιπής. Σας παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ. Πέστε μου τι ακριβώς συμβαίνει, αν θεωρείτε πως αυτή η πρόταση Καμένου σε ό,τι αφορά την συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε τι εννοώ ή όχι. Δεν σε καταλαβαίνω. Ωραία. Αυτή λοιπόν η συνεργασία, η πρόταση Καμένου, για αυτήν σας μιλώ και δεν σας μιλώ για παραιτήσεις βουλευτών χθες ή σήμερα. Αν αυτή η πρόταση λοιπόν ήταν κλίση των ανεξάρτητων Ελλήνων προς τα αριστερά, γιατί κάποιοι εκ των στελεχών σας θεωρούν ότι είναι αριστερόστροφη η πολιτική που επιλέγει ο κύριος Καμένος και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο διαφωνούν. Εσείς μας είπατε πως με αυτό διαφωνείτε. Διαφωνείτε με την τακτική ή διαφωνείτε με την αριστερή αυτή στροφή που, όπως λένε κάποιοι, επιχειρεί ο κύριος Καμένος. Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει κατ' επανάληψη τον κύριο Καμένο ότι λέει δεν είμαστε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Είμαστε με όλους τους Έλληνες. Εγώ διαφωνώ με την φιλοσοφία του κόμματός μου, με το ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά την μεταναστευτική πολιτική, σε ό,τι αφορά τη στάση σήμερα του κυρίου Τσίπρα απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους, όπου έχει αλλάξει τη στάση του και δέχεται το χρέος των Ελλήνων απέναντι τους, για το οποίο εμείς διαφωνούμε. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά, ακόμη μία φορά σας παρακαλώ, ότι εμείς οι 15 βουλευτές και ο πρόεδρος μας κάλεσε τους 4 αυτούς βουλευτές, οι οποίοι είμαστε στην αναμονή εάν θα έρθουν την Πέμπτη και θα μας εκφράσουν την άποψή τους. Okay. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υποβάλει κανένας βουλευτής την παρέτησή του. Υπάρχουν μόνο αυτά τα λεγόμενα... Παρακαλώ, διορθώστε με αν δεν κατάλαβα κάτι καλά. Αυτό που μας λέτε σήμερα το βράδυ είναι ότι όσο δεν παρετούνται βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων, όλα καλώς καμωμένα είναι στο κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Όχι, παρετούνται, όχι, με συγχωρείτε. Παρετούνται, δεν παρετούνται στελέχη σας, υψηλόβαθμα. Αφήστε με λίγο, κύριε βουλευτά. Παρετούνται, δεν παρετούνται στελέχη σας, υψηλόβαθμα, χαμηλόβαθμα, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αγγίζει το κόμμα το δικό σας. Αν παραιτηθούν βουλευτές, το συζητάμε, αυτό λέτε. Κοιτάξτε, έχει διαφορά το αν κάποια στελέχη παρετούνται. Έχει σημασία το αν παρετείται ο βουλευτής. Έχει μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι... Τότε θα αρχίσουν τα προβλήματα στο κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μόνο να παρετηθούν βουλευτές. Τώρα που παρετούνται στελέχη δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να παρετηθεί ο βουλευτής. Αναμφίβολα, κύριε Ζωνίδη. Και βέβαια, συνέχεια έρχονται και φεύγουν στελέχη. Αυτή την κρίση όμως, επειδή λέτε εσείς δεν υπάρχει κρίση και ότι από την Πέμπτη θα έχετε μια ανωδική πορεία, θα τη δούμε στην πρώτη δημοσκόπηση, ο κύριος Ζουνίδη, τι θα καταγράψει. Πολύ σωστά. Στο τέλος. Γιατί και εγώ άλλα μπορεί να λέω, όσο θα λέτε, αλλά ο κριτής. Και κατά πόσο. Ο κριτής θα είναι ο ψηφοφόρος που θα αποτυπώσει δημοσκοπικά την προτίμησή του. Αν η επόμενη δημοσκόπηση δείχνει κάμψη τη επιρροή σα, τότε έχετε πρόβλημα. Αν όχι, θα πάτε καλά. Θέλω να ενημερώσω τον ευρύτικο λαό ότι ο Πάνος ο Καμένος αυτά που έχει πει στον Ζουνίδη το Μαρίνο τα τήρησε και τα τηρεί. Άλλοι δεν θέλανε τον Ουζουνίδη βουλευτή. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Αυτοί, ο κύριος Μανώλης. Α, εντάξει. Ο περιφερειάρχης, είπα. Μέσα από το κόμμα σας δηλαδή. Μέσα από το ίδιο σας το κόμμα.
προφανώς. Μέσα από το ίδιο με το κόμμα. Και τι σημασία έχει αυτό? Εσείς τι νομίζετε, ότι κατέβηκε ο Ζουνίδης εδώ και ανοίγουν τις αγκάλες τους? Αυτοί θέλουν μόνο να τα τακτοποιήσουν τα του οίκου τους κάποιοι. Εντάξει, και σας είπα ότι εγώ ήρθα εδώ να εκπροσωπήσω τα συμφέροντα του νομού Εύρου και της Θράκης και οφείλουν να ανοίξουν τις πόρτες τους και σε μένα και στα άλλα τα παιδιά τα νέα και να ακούσουν τα προβλήματα του κόσμου. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Καλό σας βράδυ, κύριε Ζουνίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.